Σήμερα μέρα πανηγειονομικής απεργίας και βρισκόμαστε εδώ πέρα για να διαδηλώσουμε και να απαιτήσουμε την ικανοποίηση των δίκαιων ετοιμάτων μας. Απαιτούμε τα αυτονόητα, μαζικές μόνιμες προσλήψεις για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και την ικανοποίηση των αναγκών για περίθαλψη των ασθενών και αυξήσεις στους μισθούς μας με βάση όχι αυτά που λέει προκλητικά ο Υπουργός Εμπορίου της Υγείας πόσα θέλετε, αλλά πόσα πρέπει και πόσα έχουμε δουλέψει και δουλεύουμε καθημερινά και πόσα από αυτά έχουν περικόψει και έχουμε δικαιωθεί τα τελευταία χρόνια πολλαπλά στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στον Άριο Πάγο. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της υποστελέχωσης στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι το νούμερο ένα. Είναι στα κόκκινα. Ιδιαίτερα σε πολλές περιπτώσεις κλινικών η κατάσταση είναι τραγική. Και τι βλέπουμε στους διθυράμβους του Υπουργού? Στην προκήρυξη την τελευταία μόνο 8 θέσεις ήταν για όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα ούτε καν για όλα. Τα 4 από τα 9 προέβλεπε. Και δείτε ποιες θέσεις. Μια θέση αναισθησιολόγου στο Ιπποκράτειο την ώρα που υπάρχουν 18 στις 27 κενές οργανικές θέσεις. Καμιά θέση για το αναισθησιολογικό του Παπανικολάου, όπου αυτή τη στιγμή είναι κενές οι 17 από τις 28 οργανικές θέσεις. Μια θέση για το ακτινολογικό του Παπανικολάου, όπου αυτή τη στιγμή είναι κενές οι 6 από τις 18 οργανικές θέσεις και μάλιστα οι 4 από αυτές κενώθηκαν το τελευταίο διάστημα λόγω συνταξιοδότησης. Αυτή η κατάσταση είναι σε πολλές κλινικές των νοσοκομείων μας. Και αν σκεφτεί κανείς ότι αυτές οι οργανικές θέσεις και οι οργανισμοί είναι πεπαλαιωμένοι πλέον και αναχρονιστικοί, είναι πολλά χρόνια πίσω και οι ανάγκες σήμερα είναι πολλαπλάσιες, καταλαβαίνουμε τα τεράστια κενά που υπάρχουν. Και αν συνυπολογίσουμε και τα τεράστια κενά της περιφέρειας που καλούμαστε να τα καλύψουμε είτε με μετακινήσεις απευθείας προσωπικού είτε με περιστατικά τα οποία έρχονται και μετακινούνται εδώ για να λάβουν τις απαραίτητες την απαραίτητη ιατρική βοήθεια. Πρόκληση. Δεν το επιτρέπουμε και ιδιαίτερα σε αυτόν τον Υπουργό του Εμπορίου της Υγείας δεν επιτρέπουμε να μας λέει συμμορία της μιζέριας. Δεν τον επιτρέπουμε να λέει ότι δυσφημούμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και στέλνουμε τους ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα την ώρα που με ευθύνη του Υπουργείου μένουν κλειστές το 40% των χειρουργικών αιθουσών της πόλης. Τι σημαίνει αυτό? Για 100 νοσηλευτές χειρουργείου και για 25 αναισθησιολόγους δεν λύνεται το τεράστιο πρόβλημα της αναμονής της λίστας της ντροπής. Με αυτές τις προσλήψεις θα μπορούσε να μηδενιστεί τελείως και απολύτως δωρεάν η λίστα της ντροπής μέσα σε ένα χρόνο. Και αντίθετα, ο Υπουργός του Εμπορίου της Υγείας μας λέει ότι η λύση είναι να βάλουμε ακόμα πια βαθιά το χέρι στην τσέπη και να απευθυνθούμε στον ιδιωτικό τομέα και στα απογευματινά χειρουργία, στην εμπορευματική λειτουργία δηλαδή των νοσοκομείων. Δεν το επιτρέπουμε. Είμαστε υγειονομικοί που έχουμε δώσει μάχη και δίνουμε καθημερινά για να μένει όρθιο το ΕΣΥ, που έχουμε ματώσει μέσα στην πανδημία και σήμερα και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να λέει αυτά τα πράγματα.